Λέγαμε λοιπόν για το ελληνικό τραγούδι. Κατά πόσο μπορεί ένας τραγουδιστής να τυποποιηθεί σε αυτό ή το άλλο είδος τραγουδιού. Πόσο το επιθυμεί ο ίδιος, πόσο του το επιβάλλει το κοινό. Πριν από καιρό κάναμε ένα τόλμημα. Εδώ στο Stop στο ελληνικό τραγούδι ήρθε η Αλέξια και τραγούδισε παλιά λαϊκά τραγούδια. Και πάρα πολλοί έμειναν με το στόμα ανοιχτό. Τώρα πήρε τις νεροπογιές της και ακολουθεί μουσικά μονοπάτια με διαφορετικό μουσικό ύφος. Αλέξια. Ναι, Ηλία μου. Χαίρομαι που σε ξαναβλέπω. Ναι. Καλησπέρα σας. Πες μου λοιπόν, πώς είναι δυνατόν να βλέπεις εσύ την υπόθεση αυτή. Μπορεί να τυποποιηθεί ένας τραγουδιστής κάπου? Από μια άποψη είναι ωραίο όταν ακούς το ραδιόφωνο ένας μουσικής να λες αυτό είναι Αλέξια, αυτό είναι Πασχάς, αυτό είναι Τουρνάς. Απ' την άλλη είναι ωραία να μπορείς να ερμηνεύεις, ο καλλιτέχνης, να μπορεί να ερμηνεύει διαφορετικά είδη τραγουδιού. Να είναι δηλαδή πολύπλευρο, να έχει διάφορες πλευρές του χαρακτήρας του μουσικά. Άρα είναι καλό. Δεν θες να τυποποιείται ο καλλιτέχνης. Νομίζω ότι έχει πιο ενδιαφέρον για τον κόσμο να μην τυποποιείται ο καλλιτέχνης. Να μην τυποποιείται. Ναι. Θα μπορούσαμε να πούμε το ίδιο και στους ηθοποιούς. Κάτι ανάλογο. Και στους ηθοποιούς. Αν και διάβαζα συνέντευξη γνωστή ηθοποιού που είπε, που συμπαθώ και εκτιμώ αφάνταστα, που έλεγε ότι δεν μπορεί ο ηθοποιός να κάνει και κωμωδία, είπε, εξίσου καλά και όσο δράμα. Και δράμα. Βεβαίως έχουμε άπειρα παραδείγματα ανθρώπους ηθοποιών που μπορούν να κάνουν και τα δύο. Οπότε διχάζονται μάλλον οι απόψεις. Ξέρω το ταλέντο μάλλον του καθενός. Ναι. Πάντως πιστεύεις ότι στο τραγούδι είναι πιο εύκολο από το να κάνει μια μη τυποποίηση από το θέατρο? Πιστεύω είναι εξίσου δύσκολο. Εξίσου εύκολο. Ναι. Αλέξια, τι είναι οι νεροπογιές? Οι νεροπογιές είναι μια λέξη που μου θυμίζει εικόνες, μυρωδιές, χρώματα, παιδικές αναμνήσεις, ανθρώπους. Και δένομαι κι εγώ και με μυρωδιές και με εικόνες. Δένομαι πολύ. Ναι, δεν μου είπες τι είναι ακριβώς οι νεροπογιές και οι συγκεκριμένες. Λοιπόν, οι συγκεκριμένες είναι ο τίτλος του δίσκου μου. Ο τίτλος του καινούργιου δίσκου. Ο τίτλος του καινούργιου μου δίσκου. Περιέχει τραγούδια φυσικά. Ναι. Σε μουσική υπάρχουν δύο πλευρές, φυσικά. Η πρώτη πλευρά ανήκει στο Σπύρο Πάζιο, μαλλιπογράφηση Σπύρος Πάζιος και Τασούλα Θωμαίδου, στίχους και μουσική αντίστοιχα. Και δεύτερη πλευρά υπογράφει ο Κώστας Τουρνάς και ο Σταύρος Λάντσιας. Ο Κώστας Παλιός μου φίλος βέβαια, τον εκτιμώ και τον αγαπώ όπως όλοι μας. Ο δε Σταύρος Λάντσιας είναι ένας παλιός μου φίλος από την Κύπρο, ο οποίος πρώτη φορά γράφει μουσική. Mm-hmm. Και είναι μαζί με τον Κώστα, συνεργάζονται Τουρνά το τελευταίο καιρό. Αυτός ο δίσκος, πόση χρονική προεργασία είχε, δηλαδή πόσο τον παιδέψατε για να βγει? Δύο χρόνια. Δύο κοντά. Χρόνια. Ναι. Αυτό πιθανώς εξηγεί και γιατί έχει διαφορετικό ύφος. Αυτό ήθελα να πω, ότι μέσα στο δίσκο σου άκουσα και τραγούδια τα οποία είναι διαφορετικά από ό,τι σε έχουμε συνηθίσει ως τώρα. Εγώ βέβαια δεν έχω εκπλαγεί και πολύ, γιατί σε ακούσαμε στα λαϊκά που κάναμε στο Stop στο ελληνικό τραγούδι παλιότερα. Αλλά εδώ έχεις άλλο ύφος. Πόσο λοιπόν μπορείς ή θέλεις να αλλάξεις ύφος? Δεν ασχολούμαι τόσο με το θέμα αλλαγή ύφους, όσο με το να βρίσκω καλά τραγούδια, τα οποία να είναι εμπνευσμένα. Όχι να είναι γραμμένα για να πουλήσουν ή γραμμένα για να... γιατί υπάρχει τάδε εμφάνιση στο τάδε θερινό κέντρο. Ναι. Με ενδιαφέρει η έμπνευση. Και αυτό περίμενα. Γι' αυτό άρχισα να βγάλω δίσκο. Όλοι μου λένε πάντοτε αρχίζεις να βγάζεις δίσκο. Η έμπνευση δεν έρχεται κατά παραγγελία. Σωστά. Αυτό ήθελα να πω, ότι γι' αυτό υπήρχε αρκετή προεργασία για αυτό το δίσκο. Και αγαπώ αυτό, το κάθε τραγούδι ξεχωριστά.